παιδάκι με το θέατρο ήταν το θέατρο τέχνης του Κάρλο Γκούλ, ο οποίος τον απέτρεψε από την αρχική του απόφαση να σπουδάσει ηθοποιός και τον έστρεψε πίσω στη μουσική. Με πρώτη μουσική επένδυση στην τελευταία ασπροκόχωρα του Αλέξη Σολομού το 1944 αρχίζει να συνθέτει μουσική για αρχαίο δράμα και θεατρικά έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, πάνω από 60. Με ένα μικρό αριθμό οργάνων καταφέρνει να δίνει την ιδανική ηχητική ατμόσφαιρα που χρειάζεται μια παράσταση, φροντίζοντας τη μουσική του να μην ζητάει τη δική της ατοτέλεια μέσα σε αυτήν, αλλά να βοηθάει την πλαστικότητα του θεατρικού λόγου. Οι ρυθμοί του, με καινούργια φρεσκάδα, μελωδίες στολιτές και πρωτόγνωρες στημένες με νέα νεοφιστρωτική αντίληψη κερδίζουν το κοινό. Σταθμή θεωρούν το ματωμένος γάμος του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, το παραμύθι χωρίς όνομα του Καμπανέλη, το απόψε αυτό σχεδιάζουμε του Πυρανέλο, η οδός ονείρων του Καμπανέλη, Σολομού Γκάρθου, Αργυράκη και του ίδιου συνθέτη. Στο ματωμένο γάμο, μορφοποίησε τον ανακάλυψή του, το ρεμπέτικο, και γράφοντας ελληνική μουσική κατορίσε να εισχωρήσει στο οικουμενικό στοιχείο που περιείχε ο Λόρκα. Τα τραγούδια στο απόψε που σχεδιάζουμε, φέρτε μου ένα μαντολίνο, ταχυδρόμος πέθανε, ανεβάζω την παράσταση και σκαρίζουν μια γοητεία που είναι αμφίβολα να τα είχε χωρίς αυτά. Η καταπληκτική παράσταση της Οδού Ονειρών σε μορφή επιθεώρησης ανεβάζει αυτό το θεατρικό είδος σε ύψη που ακόμα και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί, αποκαλύπτοντας άλλη μια φορά την ικανότητα και την προσήλωση του Μάνου Χατζηδάκη για την απτιότητα, που είναι το έμπνευμά του σε κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μέσα στο έργο του όμως, ξεχωριστή θέση κατέχει μουσική για το αρχαίο δράμα και ειδικά και την κωμωδία. Με τις κωμωδίες του Αριστοφάνηλου ως συνθέτης, συνδεόμεθα μέσα από τα διατηρηθέντα ελαττώματα της φυλής μας. Διαβάζοντας Αριστοφάνη, μόνο τότε νιώθω 3.000 ετών Έλλην. Κορυφαίο δείγμα, οι όρνηθες του Αριστοφάνη, σκηνοθετημένες από τον Κάρλο Κούν, που ελπίζουμε να παρακολουθήσουμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, αν επιληθούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είναι τέτοια δουλειά, μην τέτοια.